Μια πρακτική τιμολόγησης είναι η χρέωση στο ανατριχοφυλάκιο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Είναι ό,τι πιο ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό μπορεί να υπάρξει στη σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών. Προφανώς δεν αναφέρεται σε ιατρικές κλινικές, αλλά είναι ένας τρόπος έμεσου marketing και έμεσης παραπλάνησης του κοινού. Γιατί αντί να υποσχόμαστε ότι θα λύσουμε ένα πρόβλημα υπαρκτό, μια ανδρογεννητική αλοπαικία, μια ανδρική φαλάκρα με συγκεκριμένη έκταση, να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αυτό είναι η ιατρική προσέγγιση, πάμε και υποσχόμαστε στους ασθενείς, τους οποίους τους ασθενείς βλέπουμε σαν πελάτες και σαν ευρώ, ότι θα σου βάλω ένα αλφα αριθμό τριχών ή τριχοθυλακίων ή θα δουλέψουμε για κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Και ρωτώ, ποιος είναι σε θέση στη διάρκεια του χειρουργείου να μετρήσει ακριβώς τον αριθμό των τριχών και των τριχοθυλακίων? Σίγουρα όχι ο ασθενής. Και επίσης, χειρουργείο με χρονοχρέωση, αν είναι δυνατόν. Δεδομένου ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικά προβλήματα και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Όλα αυτά λοιπόν είναι ψευδεπίγραφο και φτηνό marketing. Η πραγματική ιατρική αντιμετώπιση και η τιμολόγηση μιας επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών μπορεί να γίνει μόνο με βάση το πρόβλημα, τις προσδοκίες του ασθενούς και τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει από πλευράς της ιατρικής ομάδας.